Λοιπόν, όπως είπα και πριν, θα δείξω το Puma King 21 Pro. Έτσι, εδώ υπάρχει η σειρά King Platinum, το αυτό, το Pro, μετά ποιο είναι, το Hero και μετά νομίζω τέλος, δεν έχει άλλο. Για να μην μπερδεύεστε τα λέω. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι Elite, Academy, έτσι το κάνει η Puma. Γιατί το περσινό όμως δεν ήταν έτσι. Υπάρχει και το King Top, το οποίο το έχουμε ξαναδείξει ήδη. Οπότε προσοχή με τα King. Το Platinum δεν βγαίνει σε σχάρα, σίγουρα. Όπως και τα Elite της Nike δεν βγαίνουν σε σχάρα. Το μοναδικό Elite που είδα εγώ σε σχάρα όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένα... η έκδοση Μέξικο. Το Superfly 7 νομίζω ήτανε. Έκδοση Μέξικο βγήκε, αλλά τέλος, αυτό ήταν. Δηλαδή έφυγε sold out και τέλος. Δεν ξανά έβγαλε Nike. Και αν είχε και καλή εφαρμογή, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, το Puma King Pro 21 ή Puma King 21 Pro, όπως θέλετε πείτε εδώ, για μένα είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, εξαιρετική εναλλακτική για κάποιον που θέλει να δοκιμάσει και κάτι από Puma, για κάποιον που δεν το πάει το King Pro, το King Top, νομίζω είναι πολύ καλό. Για κάποιον που θέλει ένα έτσι μαζεμένο, τώρα speed boot να το πω, για μένα σαν speed boot είναι, η Puma γενικώς έχει χώρο στο πόδι, δεν είναι σαν την Adidas, αλλά είναι κάτι ενδιάμεσο με Nike και Adidas, θα έλεγα εγώ στο μέγεθος του. Λοιπόν, με λίγα λόγια, το παπουτσάκι είναι αυτό, όλο δέρμα πάνω, έτσι, δέρμα κανονικό εννοούμε, και η Leather, δέρμα καγκουρό νομίζω είναι εδώ. Premium γενικώς είναι αυτά τα King, να ξέρετε. Το παπουτσάκι είναι ωραίο, το μέγεθος είναι το κανονικό σας. Σε αντίθεση με το King Top είναι λίγο πιο στενό αυτό θα έλεγα εγώ, αλλά για μένα που έχω πρόβλημα, για έναν υγιή δεν θα έχει πρόβλημα. Θα δείτε ότι αγκαλιάζει τέλεια. Το δέρμα προσαρμόζεται, δώστε λίγο χρόνο να προσαρμοστεί, θα δείτε πόσο ωραίο γίνεται. Γενικώς η αίσθηση είναι πάρα πολύ καλή, πολύ καλύτερη από ό,τι λένε οι ξένοι, οι reviewers. Εμένα μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσάς σας αρέσει. Και το καλύτερο, παίρνει εκπτωτικό κωδικό επιτέλους και αυτός ο κωδικός και αυτό το μοντέλο, γιατί δεν έπαιρνε ούτε αυτό για πολύ καιρό. Κατά τα άλλα μοιάζει πολύ με το King το προηγούμενο, διότι είναι περίπου το ίδιο μοτίβο, το Puma logo πίσω, το Puma logo είναι κάτω, αλλά εδώ είναι μαύρο, δεν φαίνεται, είναι εδώ μέσα. Από μέσα ο πάτος είναι ακριβώς όλο ίδιο, θα έλεγα εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που γράφει το King εδώ, είναι τέλειο αυτό για μένα. Το μόνο που με χαλάει εδώ είναι η γλώσσα, διότι στο χέρι είναι πάρα πολύ σκληρή. Κοιτάτε εδώ. Κάτσε, εδώ δεν θα φανεί. Τα ακούτε? Σαν πλαστικό είναι, λες και έχει πλαστικήλα. Αλλά στο πόδι δεν κατάλαβα τίποτα, κανένα πόνο. Φοβερό. Δεν ξέρω πώς το κάνει η Puma. Δηλαδή άμα... δεν έχω ξαναδεί τέτοια γλώσσα σε κορυφαίο ποδοσφαιρικό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι λες και είναι γλώσσα ενός φθηνού, σκληρή, αλλά τελικά καμία σχέση. Για μένα αυτό προσωπικά σημαίνει στήριξη και σίγουρα ανθεκτικότητα, έτσι εννοείται. Και δεν της λέει, όχι, δεν είναι δερμάτινη η γλώσσα. Η γλώσσα είναι σκληρή, σκληρό υλικό, γερό. Και θα τρελαθείτε με την αίσθησή της. Ενώ θα την πιάσετε και θα λέτε πω μαλακία πήραμε, με το που το βάλεις πάνω στο πόδι θα δεις ότι καμία σχέση, δεν πονάει καν, ούτε καν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εγκοπές που έχει, αυτά που κάνει εδώ, τις εγκοπές, τις κάνει γύρω γύρω. Εμένα μ' αρέσει, εντάξει, κλασικά το σηματάκι εδώ που το κάνει σαν sneaker. Εδώ θα μπορούσαν και να το κάνουν, γιατί οι εγκοπές είναι πάρα πολύ ωραίες. Οι εγκοπές ας πούμε θα μπορούσαν να είναι χρωματιστές, θα ήταν τούμπανο. Νομίζω ούτε εδώ υπάρχουν άλλα χρώματα. Υπόψη να σκεφτώ, αλλά αυτό το χρώμα είναι κλασικό. Οπότε αρκεί για όλους. Η αντικρατασμική είναι ακριβώς όπως το προηγούμενο King. Είναι χαμηλωμένη, είναι πολύ ωραία. Ήβα όμως, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ήβα, αλλά ισορροπημένο Ήβα, έτσι. Ωραίο. Το λέω γιατί και η Adidas βάζει Ήβα και η Nike βάζει Ήβα και γενικώς μας δουλεύουν. Από μέγεθος σας είπα είναι λίγο. Λίγο. Όχι λίγο, για έναν υγιή δεν είναι τίποτα. Για ένα προβληματικό, εμένα μου ήρθε σαν να πάει να με ενοχλήσει. Δεν το φόρεσα πάνω από μία ωρίτσα να δω. Και είναι και το παιχνίδι φυσικά, έτσι. Άλλο και να παίζεις. Εγώ αυτό είναι το άγχος μου, γιατί στο παιχνίδι είναι 10 φορές μεγαλύτερες οι πιέσεις που του κάνεις. Οπότε εκεί θα έδειχνε, ας πούμε.
Και όπως είπα στο προηγούμενο βίντεο, θα μπορούσατε να τα δοκιμάσετε και να τα γυρίσετε πίσω εφόσον δεν τα έχετε καταστρέψει στο παιχνίδι, δεν έχετε λερωθεί πολύ. Φορέστε τα ένα 20 λεπτό, ένα ημίχρονο να παίξετε. Και αποφύγετε πολλά πολλά, ας πούμε. Τώρα, αν είστε τόσο άτυχοι και σας πατήσει κανείς μετάπες επειδή είναι δέρμα, θα καταστραφεί πιθανόν. Θα αφήσει σημάδι ή οτιδήποτε. Πολλές φορές ακόμη και με σημάδια τα παίρνει πίσω η πούμα. Έχετε υπόψη και αυτό. Και φυσικά έρχεται η εταιρεία και το παίρνει από το σπίτι. Όχι σαν τα καραγκιουζιλίκια της Adidas που πήρε τη UPS Man, αλλά πάλι σε αναγκάζει να βγάλεις εσύ τη φωτοτυπία και ταλαιπωριέσαι. Τέλος πάντων, Puma King Pro 21. Δεν του το είχα. Πάρα πολύ ωραίο μοντέλο. Σε σχέση με το περσινό, νομίζω King Pro θα έλεγα ότι είναι καλύτερο. Αν και δεν έχω βίντεο από το περσινό, αλλά είναι καλύτερο. Στην ουσία είναι λίγο τρίκα αυτό το παπούτσι, γιατί μπορεί να παρασυρθείς επειδή γράφει το King πάνω στην γλώσσα και να σου αρέσει όπως μου αρέσει εμένα και ας πούμε να το ανέχεις. Πάντως αν δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, όποιο King και να πάρεις, δεν ξέρω ρε παιδιά, θα τολμήσω να πω ότι κουμπώνουν καλύτερα από κόπα και από TMP. Δεν ξέρω, γνώμη μου πάντα. Έτσι. Και είναι και το κάτι εναλλακτικό. Είναι και αυτό, για να δοκιμάσεις και το κάτι καινούριο. Από την άλλη, αν κάποιος μπορεί να φορέσει το Nike Premier, το οποίο το θεωρώ εγώ the best σε τέτοιο τύπο παπουτσιών classic, αν και αυτό δεν το λες classic, αυτό βασικά είναι φετινό, είναι, όχι, είναι περσινό, είναι το τελευταίο που έβγαλαν, δεν θυμάμαι το μήνα, ίσως το King 22 Pro να είναι ακόμη καλύτερο. Δηλαδή εγώ θα ήθελα το αυτό να ήταν στη μύτη όπως είναι το top, το classic. Νομίζω θα ήταν τέλειο. Αλλά και αυτό είναι καλό, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν μπορείς να παίξεις. Καμία σχέση. Ακόμη και με το πρόβλημα μπορώ να μπω να παίξω. Απλώς δεν ξέρω πόση ώρα θα ας πούμε θα μου δείξει ή τελικώς θα με πιέσει στο τέλος. Διότι αν δεν είχε δέρμα ας πούμε δεν θα καθόμουν με τη μία. Γι' αυτό προσέχτε σε αυτό που λέω. Όσα παιδιά έχετε πρόβλημα. Όσα δεν έχετε πρόβλημα, άνετα, μην το σκέφτεστε καθόλου. Γενικώς ό,τι έχει λίθερ, δέρμα, όσοι δεν έχετε πρόβλημα, είναι το καλύτερο από όλα, αλλά προσέχτε, δεν είναι αδιάβροχα και θα γεμίσει το πόδι νερό άμα βρέχει και παίζετε. Θα ρουφήξει νερό σίγουρα. Δηλαδή θέλετε άλλο ένα παπούτσι ή να μην πάτε σε παιχνίδι βροχής, το νου σας.